Κύριε Υπουργέ, κύριε Καθηγητά, κύριε Μανιάτη, καλησπέρα σας από το Ηράκλειο Κρήτης. Χαιρόμαστε για αυτή τη συνομιλία, τη συνέντευξη, στο πλαίσιο της παρουσίας σας την ερχόμενη Τρίτη στο Ηράκλειο, όπου θα παρουσιάσετε το τελευταίο σας επιστημονικό πόνημα, βιβλίο, με τίτλο «Επειδή δεν υπάρχει Planet B». Ένα σπουδαίο βιβλίο που έγινε σε συνεργασία με τον δημοσιογράφο τον Μάκη τον Προβατά. Καλώς ορίσατε στο News Hub. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για το καλωσόρισμα αλλά και για την πρόσκληση να έχουμε αυτή τη συζήτηση στη συνέχεια. Κύριε Μανιάτη, από τον τίτλο θα ξεκινήσω. Γιατί θέλω να μου το στηρίξετε. Δεν υπάρχει Planet B, δεύτερο πλάνο, για τη Γη, για το μέλλον, το παρόν και το μέλλον της Γης. Κοιτάξτε, πρέπει να γίνει απόλυτα σαφές ότι η κλιματική κρίση που αντιμετωπίζουμε τώρα είναι ένα υπαρξιακό πρόβλημα για την ίδια την ανθρωπότητα. Σωστά. Για παράδειγμα, δεν έχει νόημα να συζητά κανείς για οτιδήποτε άλλο όταν γνωρίζει ότι σε περίπτωση που συνεχίσουμε τις εκπομπές ρήπων έτσι όπως τις έχει αναπτύξει μέχρι σήμερα η ανθρωπότητα, τότε το 2050 τα πράγματα θα έχουν πάρει τέτοια τροπή που πιθανόν να έχει αυξηθεί η θερμοκρασία του πλανήτη στους 3 βαθμούς Κελσίου. Μια αύξηση στους 3 βαθμούς Κελσίου σημαίνει ουσιαστικά τον μετασχηματισμό της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, της Νότιας Γαλλίας κλπ. Δηλαδή των χωρών του νότου της Ευρώπης σε περιοχές σχεδόν ερημικές και αντίστοιχα το λιώσιμο των πάγων στους δύο πόλους της Γης με τρομακτικές επιπτώσεις. Άρα ο τίτλος τεκμηριώνεται ακριβώς από το προφανές για όλους τους επιστήμονες ότι Planet B, δηλαδή πλανήτης Β, στον οποίο θα μπορούσε πιθανά να μετικήσει η ανθρωπότητα, δεν υπάρχει. Κατά συνέπεια πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να σώσουμε και να επανορθώσουμε τη ζημιά που έχουμε προξένησει στον πλανήτη μας στη Γη. Κύριε Υπουργέ, η Κρήτη, όπως και άλλες περιοχές, αλλά κυρίως η Κρήτη, επειδή βρισκόμαστε νοτικά, βίωσε ένα πολύ ήπιο χειμώνα με πολύ λίγες βροχοπτώσεις. Αυτό είχε σαν συνέπεια ο υδροφόρος ορίζοντας να μην εμποτιστεί και τώρα οι Δήμοι, η περιφέρεια Κρήτης πονοκεφαλιάζουν για το πώς θα καλύψουν αυτή την έλλειψη του νερού και μπαίνουν σε προγράμματα εξοικονόμησης της διάχυσης του νερού προς τα νοικοκυριά. Περιμένουμε και 5 εκατομμύρια τουρίστες. Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Μα είναι έτσι όπως το λέτε, δηλαδή η ξηρασία ή αντίστοιχα σε επίπεδο θερμοκρασίας ή καύσονες ή σε άλλες περιπτώσεις άλλα ακραία καιρικά φαινόμενα από την άλλη πλευρά, δηλαδή πολύ μεγάλα κρύα ή πολλές έντονες χιονοπτώσεις ή πολύ έντονες βροχοπτώσεις είναι φαινόμενα τα οποία θα συμβαίνουν με όλο και μεγαλύτερη συχνότητα και με όλο και μεγαλύτερη ένταση. Δηλαδή αυτό που πιθανά αντιμετωπίζει σήμερα η Κρήτη μπορεί να το αντιμετωπίσει, αν δεν λάβουμε μέτρα αποτροπής, μπορεί να το αντιμετωπίσει και τα επόμενα χρόνια σε διαρκώς εντονότερο ρυθμό, γιατί προφανώς αυτό που αντιμετωπίζει η Κρήτη το αντιμετωπίζει δίπλα η Κύπρος, πιο δίπλα η Μάλτα, το αντιμετωπίζουν όλες οι νοτιότερες περιοχές της Ευρώπης κατά συνέπεια. Είναι, όπως είπε και νωρίτερα, υπαρξιακής σημασίας η ανάγκη να λάβουμε μέτρα όχι μόνο μείωση των εκπομπών, αλλά επιπλέον, και θέλω να το τονίσω αυτό, μέτρα θωράκισης της ανθεκτικότητας των υποδομών μας. Δηλαδή, για το ζήτημα της ξηρασίας, έχει μεγάλη σημασία να αναπτύξουμε ένα δίκτυο, ένα ευρύ δίκτυο μικρών φραγμάτων ανάντι των χυμάρων, έτσι ώστε κάθε στάλα βροχής που πέφτει μέσα στους χυμάρους ή τους ξεροπόταμους να συγκεντρώνεται, να μην φεύγει στη θάλασσα, αλλά να συγκεντρώνεται και να εμπλουτίζει τον υδροφόρο ορίζοντα. Αυτά όλα είναι μερικά μόνο από τα μέτρα που πρέπει να λάβουμε προκειμένου να μειώσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις. Πώς κρίνετε την πορεία της Ελλάδος στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής? Βαδίζουμε πράσινα ή η προσπάθεια πρέπει να ενταθεί ακόμα περισσότερο? Θα σας φανεί περίεργο, αλλά εδώ και μια δεκαετία, δηλαδή από το 2014 μέχρι και σήμερα,
Η Ελλάδα είναι από τις πολύ καλές χώρες σε διεθνές επίπεδο στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, κυρίως στη μείωση των εκπομπών. Θα σας το πω πιο συγκεκριμένα. Κατά την περίοδο 2010-2014, η Ελλάδα έκανε μερικά παγκόσμια ρεκόρ στα θέματα των φωτοβολταϊκών, με αποτέλεσμα να ανέλθουμε στην τρίτη καλύτερη θέση του κόσμου στην κατακεφαλήν παραγωγή φωτοβολταϊκής ενέργειας, στην ανακάτοικο δηλαδή. Επίσης, να είμαστε η 8η καλύτερη χώρα της Ευρώπης στην παραγωγή αιωλικής ενέργειας και να έχουμε και το δεύτερο καλύτερο πρόγραμμα εξοικονόμησης κατοίκων, το δεύτερο καλύτερο στην Ευρώπη, το γνωστό σε όλους μας εξοικονομώ. Από το 2014 λοιπόν, που αναδείκαμε σε αυτές τις πολύ σημαντικές, καλές ευρωπαϊκές και διεθνείς θέσεις, μέχρι και σήμερα η Ελλάδα συνεχίζει να έχει αυτές τις καλές θέσεις. Άρα, στη μείωση των εκπομπών μέσω της χρήσης πράσινης ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας, πάμε καλά, πάμε πολύ καλά. Εκεί που δεν πάμε καλά, καθόλου καλά, είναι στη λήψη μέτρων για προστασία από τις φυσικές καταστροφές και για ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υποδομών μας. Σε αυτό το σημείο, εάν λάβουμε μάλιστα υπόψη μας τις τεράστιες καταστροφές που είδαμε πέρυσι στην λόγω του Ντάνιελ στην Θεσσαλία, που πλημμύρισε η Θεσσαλία ολόκληρη, ή τις τεράστιες καταστροφές στο δάσος της Δαδιάς ή στη Ρόδο, σε αυτά τα θέματα έχουμε μείνει πολύ πίσω. Κατά συνέπεια, η απάντηση είναι πάμε καλά στην αύξηση της πράσινης ενέργειας, πάμε πολύ άσχημα στα θέματα της θωράκισης των δημόσιων υποδομών μας και βεβαίως όχι μόνο των δημόσιων, αλλά και στην προστασία της ζωής των ανθρώπων και την προστασία της ιδιωτικής περιουσίας. Γι' αυτό πρέπει να δώσουμε έμφαση και σε αυτό το δεύτερο σημείο. Λέτε λοιπόν ότι είμαστε μπροστά τόσο στα φωτοβολταϊκά όσο και στα αιωλικά πάρκα και τα ίδια για νοικοκυριά, με τους ηλιακούς ακόμα θερμοσύφωνες, εξοικονομούν μεγάλες ποσότητες σε σχέση με την ηλεκτρική ενέργεια, έτσι. Σε αυτό που λέτε, θέλω ιδιαίτερα να αναφερθώ, διότι ο ηλιακός θερμοσύφωνας, τον οποίο γνωρίζουμε όλοι από τη δεκαετία του 70, είναι ένα εργαλείο πράσινης μετάβασης εξαιρετικά, μα εξαιρετικά σπουδαίο. Και θέλω να το κάνω κατανοητό αυτό. Καταρχήν, τον ηλιακό θερμοσύφωνα τον κατασκευάζουν ελληνικά εργοστάσια, δηλαδή ελληνικά χέρια, ελληνικά μυαλά, ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες μάλιστα είναι από τις καλύτερες στον κόσμο. Το επαναλαμβάνω αυτό, στον κόσμο. Ο ηλιακός λοιπόν θερμοσύφωνας είναι ένα μέσο με το οποίο μειώνουμε την κατανάλωση ηλεκτρισμού στο σπίτι μας κατά 30%. Φανταστείτε λοιπόν πόσο σπουδαίο είναι με 1.000-1.200 ευρώ που κοστίζει ένας ηλιακός θερμοσύφωνας, αν μάλιστα το κράτος κάνει αυτό που προτείνω, να επιδοτήσει ισχυρά την εγκατάστασή του με ένα ποσοστό 60-70%. Φανταστείτε λοιπόν πόσο με ένα συνολικό κόστος 1.200 ευρώ εγκαθιστάς μια πολύ γνωστή τεχνολογία, πολύ αποτελεσματική τεχνολογία, μια ελληνική τεχνολογία στην ταράτσα του σπιτιού σου και για τα επόμενα 25 χρόνια μειώνεις το λογαριασμό του ηλεκτρισμού σου κατά 30%. Πρόκειται για μια συγκλονιστική παρέμβαση, εφαρμογή, η οποία δυστυχώς, και λυπάμαι που το λέω, δεν έχει πάρει την προσοχή που δικαιούται από την κυβέρνηση. Πρέπει να σας πω ότι τους ηλιακούς θερμοσύφωνες για πρώτη φορά τους εντάξαμε με δική μου πρωτοβουλία στο πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων από το 2011. Εγκαταστάθηκαν τότε γύρω στις 30-40.000 ηλιακοί θερμοσύφωνες. Σήμερα έχουμε συνολικά όλες αυτές τις δεκαετίες έχουμε περίπου 1,5 εκατομμύριο θερμοσύφωνες εγκατεστημένους σε σπίτια στην Ελλάδα, αλλά η Ελλάδα έχει 6 εκατομμύρια κατοικίες. Έχουμε λοιπόν περίπου 4,5 εκατομμύρια κατοικίες οι οποίες δεν έχουν ηλιακούς θερμοσύφωνες. Είναι λοιπόν ένα πρόγραμμα εθνικής εμβέλειας αυτό το οποίο
μπορεί και πρέπει να γίνει, και πολύ περισσότερο που όλο το σύστημα του ηλιακού θερμοσύμβανου το κατασκευάζουν ελληνικές εταιρείες. Και γι' αυτό λέτε ότι πρέπει να επιδοτηθεί η αγορά τους μέσω και ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Κύριε Υπουργέ, κύριε Μανιάτη. Ναι. Και αυτό θέλω να σας τονίσω πια. Υπάρξει τέτοια πρόταση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης. Ασμένως, αμέσως και με μεγάλη προθυμία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα βρει κονδύλια για να τα χρηματοδοτήσει. Αλλά θέλει να το πιστέψει η ελληνική κυβέρνηση και να το παλέψει στις Βρυξέλλες, γιατί όλα τα πράγματα δεν είναι αυτονόητα. Σωστά. Όμως πραγματικά θα πρόκειται για μια πολύ σπουδαία παρέμβαση. Ως υπουργός, αν θυμάμαι καλά, κύριε Μανιάτη, το 2011 ήσασταν εσείς που ξεκινήσατε την ιστορία με την εξόρυξη των υδρογονανθράκων στον θαλάσσιο ελληνικό χώρο. Θυμάμαι καλά. Απολύτως έτσι είναι, όπως το λέτε, με το νόμο 4001 του 2011. Κύριε Υπουργέ, πέρασαν τόσα χρόνια. Ακόμα βρισκόμαστε πάρα πολύ πίσω. Γιατί? Πρέπει να σας πω ότι πραγματικά λυπάμαι. Είναι πολύ θλιβερό ότι η χώρα μας, που θα μπορούσε σήμερα να έχει 5 με 6 εξέδρες άντλησης φυσικού αερίου και να είμαστε μια χώρα εξαγωγός φυσικού αερίου προς την Ευρώπη, που σημαίνει ότι θα εισπράτανε και πολλά δημόσια έσοδα από τις εξαγωγές αυτές. Αντί για αυτό, σήμερα συνεχίζουμε να βαδίσουμε με ρυθμούς χελώνας στην αξιοποίηση αυτού του πλούτου που μας χάρισε η φύση, που είναι το φυσικό αέριο. Νομίζω ότι αυτά τα 10 περίπου χρόνια που χάσαμε από το 2014 μέχρι και σήμερα είναι χρόνια τα οποία μας έχουν φέρει πολύ πίσω, όμως το ιστορικό χρονικό παράθυρο για να αξιοποιήσουμε τους υδρογονάνθρακες δεν έχει κλείσει, διότι πολύ απλά η κρίση που ξέσπασε πριν 2 χρόνια λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία και η προσπάθεια της Ευρώπης να απεξαρτηθεί από το ρωσικό φυσικό αέριο έχει δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερες ανάγκες στην Ευρώπη, προκειμένου να βρει εναλλακτικές πηγές τροφοδοσίας της με φυσικό αέριο. Φανταστείτε λοιπόν πόσο καλά θα υποδεχόταν η Ευρωπαϊκή Ένωση φυσικό αέριο που θα προερχόταν από ένα κράτος μέλος της, από την Ελλάδα, και η οποία η Ελλάδα θα έκανε αυτό που κάνουν άλλες χώρες προηγμένες, πράσινες, ευρωπαϊκές, όπως είναι για παράδειγμα η Νορβηγία, η Ολλανδία, η Δανία, η Μεγάλη Βρετανία. Σας μιλώ για χώρες οι οποίες είναι πρωτοπόρες στα θέματα της πράσινης ενέργειας, αλλά ταυτόχρονα εκμεταλλεύονται και αξιοποιούν πλήρως και εξορίσουν όλα τα κοιτάσματα φυσικού αερίου που έχουν στην περιοχή της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης τους. Αυτό πιστεύω ότι πρέπει να κάνει με πολύ γρήγορους ρυθμούς και η Ελλάδα. Και βεβαίως νότια της Κρήτης, να το τονίσουμε αυτό, φαντάζομαι το ξέρουν οι ακροατές και οι ακροατριές μας, νότια της Κρήτης ξέρουμε ότι έχουμε πολύ πλούσια κοιτάσματα και γι' αυτό δεν είναι τυχαίο που κολουσί, όπως η Exxon Mobil ή η Total παλιότερα, έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον να έρθουν να επενδύσουν πολλές εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια προκειμένου να διερευνήσουν τις πιθανότητες να έχουμε κοιτάσματα φυσικού αερίου. Τι απαντάτε σε αυτούς, κύριε Μανιάτη, και δυστυχώς τα τελευταία χρόνια δεν είναι λίγοι, αλλά αυξάνονται, έχω την εντύπωση, που υποστηρίζουν ότι η άντληση των υδρογονανθράκων, του φυσικού αερίου από τον θαλάσσιο χώρο της Μεσογείου, θα προσβάλλει παγκόσμια το κλίμα. Ζητώ να διαβάσουν τις μελέτες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, του Προγράμματος Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών, του γνωστού UNEP, ή να διαβάσουν τις εκθέσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, ή να δουν τι κάνουν σοβαρές χώρες, πολλές φορές πολύ πιο σοβαρές από εμάς, στα θέματα αυτά, όπως αυτές που σας προανέφερα. Νορβηγία, Δανία, Μεγάλη Βρετανία, Ολλανδία. Εδώ πρόκειται για μια ιστορική ευκαιρία, διότι πολύ απλά η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναγνωρίσει σε όλα της τα έγγραφα ότι μέχρι το 2050, δηλαδή για τα επόμενα 30 χρόνια, η Ευρώπη θα χρησιμοποιεί πολλές ποσότητες φυσικού αερίου ως μεταβατικό καύσιμο. Εάν κάποιοι θέλουν να το κάνουμε εισαγωγή από το Αζερμπαϊτζάν ή από το Κατάρ
ή την Αλγερία ή τις Ηνωμένες Πολιτείες και να πληρώνουμε κάθε χρόνο 6 με 7 δισεκατομμύρια ευρώ για να κάνουμε εισαγωγή φυσικού αερίου που το χρειαζόμαστε έτσι κι αλλιώς και να μην βγάζουμε το δικό μας, τότε να βγουν να το πούν δημοσίως. Εγώ τις θέσεις μου τις καταθέτω δημοσίως και με αριθμούς. Γιατί αυτοί οι αριθμοί αντικατοπτρίζουν τη ζωή ανθρώπων. Εάν λοιπόν προτιμούν να φορολογούμε τους πολίτες μέσω των αυξημένων τιμών των καυσίμων ή άλλων προϊόντων, προκειμένου να πληρώνουμε για εισαγωγή στο Ιράν ή το Ιράκ για να φέρνουμε πετρέλαιο κλπ. Ας βγουν όμως να το πούν. Συμφωνώ προσωπικά απόλυτα μαζί σας και πάντα μιλάτε με τεκμηριωμένα στοιχεία. Θέλω να μου πείτε... Απλώς να προσθέσω το εξής. Ναι, ναι. Όλες αυτές οι έρευνες γίνονται με πολύ μεγάλη περιβαλλοντική αυστηρότητα, διότι στην Ευρώπη έχουμε υιοθετήσει τις αυστηρότερες περιβαλλοντικές προδιαγραφές του κόσμου και η Ελλάδα έχει ενσωματώσει στο εθνικό της δίκαιο όλες αυτές τις προδιαγραφές. Πολύ περισσότερο βέβαια, όταν έρχεται και ζητά άδειες για έρευνες στην αποκλειστική οικονομική ζώνη τη δική μας, ένας κολοσσός όπως είναι για παράδειγμα η ExxonMobil, η μεγαλύτερη εταιρεία του κόσμου, η οποία για τίποτε δεν θα διακινδύνεται τη φήμη της για ένα πιθανό ατύχημα. Εγώ νομίζω ότι πρέπει πια να σταθούμε, επαναλαμβάνω, με την σοβαρότητα που έχουν σταθεί οι κοινωνίες των ευρωπαϊκών χωρών που προανέφερα, που αν δείτε για παράδειγμα στη Βόρεια Θάλασσα, υπάρχουν εκατοντάδες περιοχές στις οποίες υπάρχουν αντλίες και εγκαταστάσεις άντλησης φυσικού αερίου που ανήκουν στη Μεγάλη Βρετανία, την Νορβηγία, τη Δανία, την Ολλανδία. Αυτοί γιατί δηλαδή το κάνουν και εμείς δεν θέλουμε να το κάνουμε? Μου απαντήσατε στο επόμενο ερώτημά μου. Η Ελλάδα στην πράσινη μετάβαση του 2003 έως το 2030 με κλιματικό πατριωτισμό, το έχετε πει πολλάκι σε αυτό, αλλά μου το απαντήσατε ήδη, κύριε Μανιάτη. Όχι, να προσθέσω μόνο το εξής. Ναι. Όταν λέω κλιματικός πατριωτισμός, εννοώ ότι πρέπει να δούμε ποια συγκριτικά πλεονεκτήματα έχουμε ως χώρα, δηλαδή σας το ανέφερα, τους ηλιακούς θερμοσύχωνες. Να προσθέσω σε αυτό, για παράδειγμα, τις ελληνικές βιομηχανικές μπαταρίες που είναι από τις καλύτερες στον κόσμο, που παράγονται στην Ξάνθη. Έχουμε εργοστάσιο, ναι. Ακριβώς, έχουμε εργοστάσιο συγκεκριμένο. Την Sunlight, για να διαφημίσουμε και λίγο τις ελληνικές επιχειρήσεις. Βεβαίως, ναι. Έχουμε μία από τις καλύτερες εταιρείες του κόσμου στην κατασκευή χαλίδινων σωλήνων μεταφοράς φυσικού αερίου, που αύριο αυτά τα δίκτυα θα μεταφέρουν το καύσιμο του μέλλοντος, το υδρογόνο. Έχουμε από τις καλύτερες εταιρείες κατασκευής ηλεκτρικών καλωδίων σε θαλάσσιο περιβάλλον. Έχουμε από τις καλύτερες εταιρείες στην Ευρώπη στην κατασκευή υλικών θερμομόνωσης. Όλα αυτά λοιπόν που σας προαναφέρω σηματοδοτούν ότι υπάρχει μια κατακαιρματισμένη μεν, αλλά λειτουργούσα περιοχή της εθνικής οικονομίας η οποία παράγει πράσινα προϊόντα, και αυτό που λέω με τον όρο κλιματικός πατριωτισμός είναι να δώσουμε προτεραιότητα σε αυτές τις εφαρμογές όπου να μπορέσουμε και να βοηθήσουμε και να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο ελληνικές επιχειρήσεις να γίνουν ακόμη πιο ισχυρές με ελληνικά χέρια και ελληνικά μυαλά. Γιατί όπως κάνουν για παράδειγμα οι Δανείοι, τι κάνουν? Οι Δανείοι εγκαθιστούν παντού αιωλικά πάρκα, διότι έχουν την μεγαλύτερη εταιρεία του κόσμου στην κατασκευή ανεμογεννητριών. Γιατί εμείς λοιπόν να μην ενισχύσουμε τις δικές μας βιομηχανίες ηλιακών θερμοσυφώνων, βιομηχανικών μπαταριών, υλικών θερμομόνωσης και να πάμε με αφέλεια, θα έλεγα, σε διάφορες τεχνολογίες και να τα κάνουμε όλα εισαγωγή? Γιατί, για παράδειγμα, το να εισάγω ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο από την Κίνα ή τις Ηνωμένες Πολιτείες ή τη Γερμανία αρέσει, αλλά στην Ελλάδα δεν προσθέτεις ούτε μία βίδα στο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Τα κάνεις όλη εισαγωγή, άρα δίνεις μεροκάματο στον Γερμανό, τον Αμερικάνο, τον Κινέζο. Δεν θέλουμε εμείς αυτό να το κάνουμε με εφαρμογές που να τις κατασκευάζουν και να τις παράγουν ελληνικές επιχειρήσεις? Επειδή λοιπόν υποθέτω όλοι θέλουμε να το κάνουμε αυτό,
γιατί η ερώτησή μου είναι ρητορική προφανώς, γι' αυτό όλη αυτή τη στρατηγική την ονομάζω μια στρατηγική κλιματικού πατριωτισμού με προϊόντα made in Greece. Ομολογώ ότι έχετε το χάρισμα να εκλαϊκεύετε ένα σημαντικό τομέα που αφορά την κλιματική αλλαγή, γιατί πολλούς επιστήμονες ακούμε και βγαίνουν στα μέσα ενημέρωσης και λίγο είναι πολλές φορές μη κατανοητή. Κύριε Μανιάτη, επιτρέψτε μου όμως να τελειώσω αυτή την πολύ άκρως ενδιαφέρουσα συνέντευξη που μας δίνετε με μια πολιτική ερώτηση. Την Κυριακή, σε λίγες ώρες από τώρα, ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, θα ανακοινώσει το ευρωψηφοδέλτιο εν ώψη των ευρωεκλογών του Ιουνίου. Θα είστε υποψήφιος. Ποιο είναι το διακύβευμα για σας σε αυτές τις ευρωεκλογές για την Ελλάδα? Καταρχήν, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, μου έκανε την τιμή να μου προτείνει να είμαι στο ψηφοδέλτιο και αποδέχτηκα την πρόταση αυτή για έναν πάρα πολύ απλό λόγο. Θεωρώ ότι όταν ένας άνθρωπος έχει κατακτήσει μερικά σημαντικά στάδια στην επιστημονική γνώση αλλά και στην πολιτική εμπειρία και βλέπει ότι η χώρα του τη συγκεκριμένη στιγμή και τα επόμενα χρόνια θα έχει να αντιμετωπίσει σχετικά δύσκολες καταστάσεις, πολύ πιο δύσκολες από αυτές που ζούμε τώρα. Ξέρετε, η Ευρώπη θα ζήσει μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές σε πολύ πιο δύσκολες συνθήκες, κατά συνέπεια και η Ελλάδα, τότε δεν έχει το δικαίωμα να συνεχίσει να παραμένει στο σπίτι του. Η δική μου λοιπόν πρόθεση είναι στα θέματα τα οποία γνωρίζω, όπως είναι η ενεργειακή κρίση, όπως είναι η κλιματική αλλαγή, όπως είναι η προστασία του περιβάλλοντος και τα οποία υπηρέτησα και ως υπουργός αλλά και ως καθηγητής στο Πανεπιστήμιο και τα οποία είναι πρώτιστες προτεραιότητες των ευρωπαϊκών λαών και ασφαλώς και της χώρας μας. Νομίζω ότι είχα χρέος να υπηρετήσω αυτά τα αντικείμενα και να βάλω κι εγώ το δικό μου μικρό λιθαράκι στην αναβάθμιση της Ελλάδας σε όλα αυτά. Εύχομαι, ελπίζω αυτή η επιλογή να τιμηθεί από τους Έλληνες πολίτες. Ξέρετε, πολλές φορές στις ευρωπαϊκές εκλογές υπάρχει ένα μέρος των πολιτών που ψηφίζει πολύ χαλαρά και αδιάφορα εάν πάει να ψηφίσει. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι οι ευρωπαϊκές εκλογές είναι κατά τη γνώμη μου πιο σημαντικές από τις εθνικές εκλογές, διότι πολύ απλά στο Ευρωκοινοβούλιο αποφασίζεται το 80% της νομοθεσίας που εφαρμόζεται στη ζωή μας. Και στην Ελληνική Βουλή αποφασίζεται μόνο το 20%. Επειδή λοιπόν στη Βουλή μας στέλνουμε 300 εκπροσώπους μας και πρέπει να είμαστε πολύ αυστηροί με ποια κριτήρια τους επιλέγουμε, φανταστείτε τώρα στην Ευρωβουλή που στέλνουμε μόνο 21 εκπροσώπους μας, πόσο πολύ πιο αυστηροί και πολύ πιο απαιτητικοί πρέπει να είμαστε από τους ανθρώπους τους οποίους θα ψηφίσουμε. Σε αυτή την κατεύθυνση λοιπόν ελπίζω να σταθούμε με υπευθυνότητα και να πάμε σε μια κατεύθυνση στήριξης αυτών των πρωτοβουλειών που πολιτικά έχουμε ήδη αναλάβει. Θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή τη σπουδαία συνέντευξη, συζήτηση, συνομιλία που είχαμε για την παρουσία του βιβλίου σας την ερχόμενη Τρίτη στο Ηράκλειο, επειδή δεν υπάρχει Planet B, δεύτερο πλάνο. Θέλω να πω ότι είναι τυχεροί οι φοιτητές σας στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά που διδάσκετε. Είστε ένας σπουδαίος ρητόρας και εύχομαι ολόψυχα καλή εκλογή στις ευρωεκλογές, κύριε Μανιάτη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία και για αυτή την όμορφη συζήτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Χαίρετε.